συνταγματικές τροποποιήσεις που θα κάνει, που πρέπει να κάνουν τα Σκόπια. Εμένα βέβαια δεν με καλύπτουν ούτε αυτές οι συνταγματικές τροποποιήσεις. Εγώ θα καταψηφίσω τη συμφωνία και από εκεί και πέρα, όπως σας έχουμε συνηθίσει, να ξέρετε για εμάς τους ποταμίσιους, δεν υπάρχουν ούτε κομματικές γραμμές, ούτε τέτοια πράγματα. Κατά συνείδηση, ελεύθερο κάθε βουλευτής. Αν δεν μπήκε θέμα που... δηλαδή ότι ξέρετε κάτι, ότι όσοι παραβιάσετε την γραμμή του κόμματος θα έχετε διαγραφή. Όχι, εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Γιατί από τους ανεξάρτητους Έλληνες είχαμε την διαγραφή. Του Τέρενς Κουίλ. Μάλλον το είπε πολύ πιο κομψά ο εκπρόσωπος τύπου. Ο κ. Στοσουνίδης. Ότι έθεσε αυτόν εκτός κόμματος ο Τέρενς Κουίκ για τη στάση του για το Σκοπιανό. Ναι, κοιτάξτε, εμείς είμαστε εντελώς το αντίθετο από τους ΑΝΕΛ. Εμείς δεν είμαστε της Κουλουτούμπας, άλλα να λέμε το πρωί, άλλα το βράδυ. Όπως έκανε χθες ο κύριος Καμένος, όπως κάνουν κάθε μέρα οι ΑΝΕΛ. Όμως εδώ μπαίνει ένα θέμα. Καμία αξιοπιστία στα μάτια μου. Αγαπητέ φίλε Γιώργο, θα μιλήσουμε και τώρα λίγο ειλικρινά. Έτσι, και γι' αυτό και ο Νικός, ο Γιώργος σε Γιώργο. Και συναδελφικός. Και συναδελφικός. Άλλωστε, δημοσιογράφος και εσύ. Αυτό τι σημαίνει, Γιώργο, ότι το ποτάμι τέλος και όταν θα έρθουν οι εκλογές θα σε δούμε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, δεν είναι έτσι το πράγμα. Εμείς πήραμε την απόφασή μας στο ποτάμι, στο συνέδριό μας που έγινε πριν ένα μήνα, να κατέβουμε αυτόνομοι. Επομένως, εγώ, όπως και όλοι οι ποταμίσιοι, έχουμε κουρδιστεί στο να φέρουμε εις πέρα σε αυτή την αποστολή. Εγώ, βεβαίως, έχω μιλήσει για συνεργασίες με χαρτί και με μολύβι, με τα φιλελεύθερα κόμματα, με τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικώς και με άλλα κόμματα και άλλες δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν να γίνουν πέντε πραγματάκια σε αυτή τη χώρα, επιτέλους να νιώσουμε φυσιολογική, κανονική. Αποκλείς το ενδεχόμενο να είσαι με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές? Κοιτάξτε, δεν αποκλείω τίποτε με την έννοια ότι ποτέ δεν ξέρεις η ζωή τι θα σου φέρει. Τώρα καταλαβαίνεις. Τώρα λόγω και διαστροφικής δημοσιογραφικής και επαγγελματικής. Και εσύ, Γιώργο Αμυρά, τίτλο από εκεί θα βάζεις. Τον πήραμε δεν τον τίτλο. Αποκλείω τίποτα. Εγώ πήρα τίτλο. Λεζάντα που λέμε. Εγώ πήρα τίτλο και τον εγγράφω κιόλας. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο συνεργασίας με Νέα Δημοκρατία. Να κατέβει. Το πήρα. Είναι πρόταση. Αγαπητέ μου Γιώργο. Τώρα, ό,τι και να μου πει. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Τίποτα, τίποτα. Θα πάρω και τον πάνω τον αδελφό σου που είναι διευθυντής τώρα στον ελεύθερο τύπο. Να το περάσει και αυτό. Αλλά τον έχω σε λίγο, θα του το πω. Θα του πω, ξέρεις τι είναι, να το πω. Να του δώσεις την καλημέρα μου, γιατί έχω να το δω αρκετές μέρες. Και δεν ξεχνάω τη στιγμή που κάποια στιγμή ήταν ο Γιώργος και πάνω σε μοιράς εδώ. Μια φορά έχει συμβεί εδώ. Και είχε κάτσει μάνα, γιατί σωστά ήταν και πρώτη φορά που. Έστειλε η μητέρα μήνυμα. Ναι, και μου έστειλε και ένα ποτό μετά. Πόσο με συγκίνησες, λέει, που είδα τα δυο μου παιδιά μαζί στην τηλεόραση. Να δώσεις πολλά φιλιά στη μάνα σου, Γιώργο. Θα δώσω. Γεια καλά. Την καλημέρα σε όλους. Τι κατάλαβε, Σάβα, ότι θα είναι υποψήφιο με την Νέα Δημοκρατία. Θα κατάλαβε τώρα για να. Καλά, πήγε πολύ μπροστά. Ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Δεν αποκλείω τίποτα. Δεν αποκλείω.